Καιρό έχουμε να σας δούμε. Ναι, λειτουργούμε με μεγάλη πίεση ως το χρόνο και δεν υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για τηλεοπτική επικοινωνία και γι' αυτό επιτρέψτε μου να ζητήσω την κατανόηση όλων. Εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες και με πίεση χρόνου. Αυτό το ξέρουμε ότι εργάζεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά είχαμε και εμείς απορίες. Μετά τις εκλογές δεν τα έχουμε πει καθόλου. Πώς πάει το Υπουργηλίκη, να ξεκινήσουμε από τα ανθρώπινα, ας πούμε. Πίεση μεγάλη, έτσι. Υπουργηλίκη δεν θα το έλεγα. Έργο είναι. Κάτσε, εντάξει, άμα είσαι υπουργός. Ζητήματα ανοιχτά. Πώς είναι τώρα. Ζητήματα ανοιχτά, καθημερινότητα. Πείτε μας κάτι τώρα. Οι μακροπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι προγραμματισμοί τρέχουν και ταυτόχρονα καθημερινά πάρα πολλά προβλήματα που προκύπτουν και χρειάζονται επίγουσα αντιμετώπιση. Να σας πω τώρα, επειδή μπαίνει καλοκαίρι ας πούμε και έχετε εκεί τώρα, φέτο εντάξει δεν θα έχουμε, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στον Άι Στράτη, δεν ξέρω αν έχει λυθεί, αλλά η γενική εικόνα, τα νησιά, οι μεταφορές το καλοκαίρι, όλο αυτό το πράγμα που ξαφνικά ο φόρτος είναι τεράστιος κτλ. Είναι τακτοποιημένα, θα έχουμε ένα ομαλό ας πούμε καλοκαίρι, θα έχουμε θέματα. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα ομαλό καλοκαίρι. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η ελληνική ακτοπλοεία, παρά το γεγονός ότι σε ένα μέρος τη διατηρεί το δυναμισμό της, εν τούτης τα τελευταία χρόνια έχει μπει σε μια πραγματικότητα που είναι αρκετά επισφαλής. Ναι. Πολλές εταιρείες δεν ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους και τις υποχρεώσεις τους και ταυτόχρονα ο ακτοπλοϊκός στόλος μειώνεται και αυτό είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται αντιμετώπιση. Όσο λιγότερα πλοία, όσο λιγότερες εταιρείες, τόσο θα έχουμε προβλήματα περισσότερα. Νομίζω όμως ότι το φετινό καλοκαίρι θα έχουμε μια καλή εξέλιξη και θα είναι μια καλή χρονιά για την ακτοπλοεία. Mm-hmm. Κύριε Δρίτσα, επειδή είσαστε από τους ανθρώπους που είσαστε κατηγορηματικά αντίθετος στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, τα λιμάνια, σε αυτά, να σας ρωτήσουμε ευθέως, θα τα πουλήσουμε τα λιμάνια ή όχι? Για τον Πειραιά τώρα, εγώ αλλά και η κυβέρνηση παραμένουμε κατηγορηματικά αντίθετοι στα ξεπουλήματα. Τώρα έχει όντως προκύψει ένα ζήτημα και ένας προσανατολισμός που θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ετεροκαθοριζόμενος από τα δεδομένα και τις πιέσεις που υπάρχουν. Η κυβέρνηση γενικώς και από άποψη στρατηγική δεν είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Το λιμάνι του Πειραιά όμως έχει, πριν τεθεί οποιαδήποτε συζήτηση, έχει να λύσει πολύ επίγοντα και σοβαρά ζητήματα. Δηλαδή έχουν καθυστερήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις αποφάσεις και ρυθμίσεις που είναι εντελώς απαραίτητες για κάθε λιμάνι, σύμφωνα με όσα ισχύουν και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να τρέξουμε για μια νέα σύμβαση παραχώρησης του ελληνικού δημοσίου προς τον ΟΛΠ που θα κατοχυρώνει και θα οριοθετεί πλήρως την ταυτότητα του λιμανιού. Από άποψη εργασιακή, από άποψη περιβαλλοντική, από άποψη λειτουργική, από άποψη σχέσεων του λιμανιού με τις παραλιμένιες πόλεις, τον Πειραιά, το Πέραμα, τη Δραπετσόνα, όλα αυτά είναι ρυθμίσεις που έχουν όλα τα λιμάνια της Ευρώπης. Ναι, αλλά εδώ, Υπουργέ μου, που σχεδόν όλα είναι δημόσια λιμάνια που λειτουργούν είτε με τον έλεγχο του κράτους σε συνδυασμό τις περισσότερες φορές και με τον έλεγχο της αυτοδιοίκησης. Με τους Κινέζους τι γίνεται με την Κόσκο? Αν δεν οριοθετήσουμε, η Κόσκο έχει τις δύο συμβάσεις που έχουν πάρει και τη μορφή νόμου του κράτους. Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι εκεί δεν θα κάνουμε παρέμβαση. Ναι, αλλά εδώ υποτίθεται θα δώσετε κι άλλο. Ζητήματα που αφορούν την τήρηση της ελληνικής νομοθεσίας. Ως προς αυτό ξεκαθαρίσαμε από την αρχή την κυβερνητική θέση. Ναι, αλλά υποτίθεται, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, σκέφτεστε να δώσετε κι άλλο, όχι μόνο δεν θα... σας λένε ότι μέχρι 67% λέει.
Ναι, σας λέω όμως ότι οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού, σε οποιαδήποτε προοπτική και σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, προϋποθέτει την συγκρότηση της ταυτότητας του λιμανιού, κάτι που δεν έχει γίνει επί δεκαετίες. Νομοθετικά τώρα. Δηλαδή θα το κάνετε δεν αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να υπάρχει, μα δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση, είτε αυτή στην οποία αναφέρεστε για την πώληση, ναι, μετοχών του ΟΛΠ, είτε για οποιαδήποτε άλλη επιλογή, δεν μπορεί να υπάρχει συζήτηση αν το λιμάνι δεν αποκτήσει την οριοθετημένη, θεσμοθετημένη και νομοθετημένη ταυτότητά του, όπως όλα τα λιμάνια της Ευρώπης. Και πότε θα το φέρετε αυτό το νόμο μπροστά μας? Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα νόμου, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, θα χρειαστεί ένα διάστημα. Είναι ανοιχτό ζήτημα, το παραδέχονται οι πάντες. Δεν μπορεί να υπάρχει λιμάνι χωρίς να οριοθετείται με τον τρόπο που οριοθετούνται όλα τα λιμάνια, ναι, της Ευρώπης. Κύριε Δρίτσα, σας ρωτάμε, γιατί υπάρχει η αίσθηση και η πληροφορία και ότι πιέζουν πάρα πολύ οι απ' έξω, και για το λιμάνι και για τις ιδιωτικοποιήσεις γενικότερα. Οι πιέσεις είναι προφανείς και σωστά το εντοπίζετε και σε το είπα και ο ίδιος στις πρώτες μου λέξεις, ναι, λίγο πριν. Ναι. Όμως σας δίνω αυτήν την ενημέρωση με υπεύθυνο τρόπο. Ότι πάει για οριοθέτηση νομοθετική για να προχωρήσουν μετά. Μπορεί, και αυτό δεν είναι μια επιλογή δική μου ή της κυβέρνησης. Είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Δεν υπάρχει λιμάνι στην Ευρώπη που να μην, ό,τι και αν έχει επιλέξει εν συνεχεία η αρχή λιμένος, που και εδώ δεν υπάρχει αρχή λιμένος, υπάρχει ένα ερμαφρόδιτο καθεστώς, αλλά ό,τι έχει επιλέξει σε όποιο λιμάνι της Ευρώπης η αρχή λιμένος και η κυβέρνηση, το κράτος, η αυτοδιοίκηση, προϋποθέτει την οριοθέτηση σε όλα τα επίπεδα που προανέφερα της ταυτότητας του λιμανιού. Δεν υπάρχει λιμάνι σε, εντάξει, όλη την το είπατε, Ευρώπη, άρα λέτε ότι να μην έχει, εάν δεν γίνει αυτό που λέτε, όλα αυτά τα ζητήματα. Εάν δεν γίνει αυτό που λέτε, αν δεν έρθει ένας νόμος σε συνεννόηση με το Δήμο, με το Υπουργείο, με εσάς, δεν μπορεί να μην γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει. Εάν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να δώσουν άλλη μια προβλήτα ή τις μετοχές κτλ. Δηλαδή, λέτε ότι είναι ανεξάρτητα. Ναι, αλλά αυτό καθυστερεί. Ενώ υποτίθεται ότι η ιδιωτικοποίηση πάει γρήγορα. Ανεξάρτητα από τις δικές μου απόψεις, ναι, τις οποίες έχω δημοσιοποιήσει και στις οποίες κρατώ την συνέπειά μου, αυτά τα οποία σας λέω δεν είναι προσωπικά, δεν είναι ούτε καν της κυβέρνησης. Είναι αυτονόητα δεδομένα για κάθε έναν που γνωρίζει τι σημαίνει οργάνωση, λειτουργία, προοπτική, ναι, εντάξει, κύριε Δρίτσα, ενός μεγάλου λιμανιού. Κύριε Δρίτσα, δεν αφιβάλλει κανείς για τη συνεπειά σας, γι' αυτό συζητάμε τώρα με αυτό το πνεύμα. Απλώς υπάρχει όχι, η αίσθηση. Δεν είναι αυτό που θέτω. Δεν θέτω ναι, αυτό. Όχι, υπάρχει η αίσθηση ότι οι έξω μας πιέζουν ασφαλτικά να κάνουμε κολοτούμπες. Όχι και μόνο. Μερικοί παιδιά. Και δικοί σας εδώ μέσα. Και μερικοί και δικοί σας εδώ μέσα βεβαίως, το βλέπουν θετικά. Βεβαίως οι πιέσεις είναι πολύ μεγάλες από πολλές πλευρές και με πολλές στοχεύσεις. Όμως αυτό που σας λέω είναι εκ των ον ουκάνευ. Δεν γίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε προοπτική, σχεδιασμός και πολύ περισσότερο απόφαση και κατεύθυνση για την παραγωγική ανάπτυξη ενός λιμανιού με οποιοδήποτε τρόπο, εάν δεν προηγηθούν αυτά που σας περιέγραψα. Εντάξει, τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι και μερικοί συνάδελφοί είναι έξω σας. Κάθε κανόνα. Και μερικοί δικοί σας, μερικοί συνάδελφοί σας θα πούνε ότι ο Δρίτσας αντί να πει κατευθείαν όχι και να γίνει κακός, βρίσκει αυτή την πατέντα, ας πούμε, να το καθυστερήσει. Για να κάνει το δικό του στο τέλος, να μην δώσει το. Κοιτάξτε, είμαι μέλος μιας κυβέρνησης που λειτουργεί συλλογικά και δεν έχω σκοπό να λειτουργήσω αυτόνομα ή με προσωπικά σενάρια, προς Θεού. Δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου, δεν θα το κάνω και τώρα. Ό,τι είναι να πω και ό,τι μου υπαγορεύει η γνώμη μου και η συνείδησή μου, το λέω μέσα στις διαδικασίες τις κυβερνητικές
Και αυτό καθορίζει τη στάση μου. Δεν πρόκειται περί αυτού. Ναι, αυτό που σας περιγράφω δεν είναι προσωπική μου. Υπουργέ, εντάξει, αυτό που σας περιγράφω, με συγχωρείτε, ναι, να ολοκληρώσω. Αυτό που σας περιγράφω δεν είναι μία προσωπική μου επιλογή ή μία καθυστέρηση. Μπορείτε να κάνετε μία έρευνα. Είναι αυτονόητη και κυβερνητική επιλογή που αυτή και είναι ήδη δρομολογημένη και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Απλώς εγώ σας ενημερώνω και ενημερώνω λοιπόν, και για μισό λεπτό, Υπουργέ, μισό λεπτό, γιατί έρχεται.